Κύριε καθηγητά, βλέπω μια επιμονή στα ερωτήματα των τηλεθεατών για τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Το είχαμε προειδεάσει άλλωστε για τους τηλεθεατές. Υπάρχουν κάποιες περιοχές σε επίπεδο Κρήτης που, θα το πω έτσι λαϊκά, σας τρομάζουν με βάση την επιδημιολογική τους πορεία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Κρήτες. Την Κρήτη του Ρεθύμνου και της Ανατολικής... Ηράκλειο Λασίθη. Το Λασίθη και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο με τα Χανιά. Είναι δύο διαφορετικά σε επίπεδο και σε ποιότητα μέρη, στα οποία υπάρχει βέβαια παντού ο ιός, έχει εξαπλωθεί πια και δημιουργεί διαφορετικό στάτους σε κάθε ένα από αυτά. Ειδικότερα στο Ηράκλειο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διάχυτη μετάδοση του ιού και στην περιφέρεια και στο κέντρο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι αυτό που υπερισχύει. Το Ηράκλειο, αν το υπολογίσουμε σε κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, έχει 17 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους την ημέρα. Οπότε ακολουθεί η περιοχή. Αυτά είναι τις 18 του μηνός, από τον επιδημιολογικό χάρτη. Ακολουθεί η περιοχή Μηνού Απεδιάδος με 17, περίπου ίδια με το Ηράκλειο, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη διασπορά. Ακολουθούν οι Αρχάνες, ο Δήμος Φεστού, ακολουθεί η Χερσόνησος με 10, το Μαλεβίζι, η Γόρτινα και μόνο η Βιάνος δεν έχει καταγράψει μέχρι τώρα περιστατικό. Άρα λοιπόν είναι διάχυτη η εξάπλωση του ιού στον νομό Ηρακλείου, στην νομαρχική ενότητα Ηρακλείου. Αν όμως βάλουμε τα δεδομένα της ενδοχώρας απέναντι στην πόλη, γιατί αναφερθήκατε στις Αρχάνες, στον Δήμο της Χερσονήσου, στον Δήμο Μηνώα Απεδιάδος που μας λέτε ότι είναι παρόμοια η επιδημιολογική του εικόνα με την αντίστοιχη της πόλης του Ηρακλείου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διασπορά είναι κατά το ίμιση στην πόλη και κατά το ίμιση στην ενδοχώρα ή περισσότερο στην ενδοχώρα και λιγότερο στην πόλη? Νομίζω ότι η ενδοχώρα υπερέχει. Και υπερέχει γιατί φαίνεται ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα που πιθανόν συγκεντρώσεις που δεν τις ξέρουμε, πιθανόν συναθρήσεις που δεν τις ξέρουμε. Πρόσφατα απαγορέψαμε διάφορα πράγματα, μνημόσυνα, μεγάλες κηδείες, κοινωνικές εκδηλώσεις που γινόταν πάρα πολλές και πιθανότατα επιβάρυναν το επιδημιολογικό φορτίο. Άρα να επαναλάβω, αυτή τη στιγμή οι περιοχές σε επίπεδο Ηρακλείου που σας προβληματίζουν πέρα από την πόλη είναι κυρίως η ενδοχώρα και μιλάμε για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, το Δήμο Μηνώα Απεδιάδος, το Δήμο Φεστού. Αναφερθήκατε από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στις Αρχάνες και βεβαίως έχουμε και το θετικό ότι ο Δήμος Βιάνου φαίνεται ότι είναι ο αλόβητος Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Δεν έχουμε μέχρι τώρα κρούσμα. Αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να αλλάξει σε δύο μέρες. Μάλιστα. Ωστόσο, όσον αφορά την υπόλοιπη Κρήτη, η κεντρική ιδέα είναι ότι όλος ο νομός έχει διασπορά. Μέσω επίπεδου διασπορά, γιατί το 10 και το 9,3 ανά 100.000 κατοίκους είναι μέσω, θα το έλεγα, προς το πορτοκαλί, αν θυμόμαστε τις χρωματικές αποδόσεις της πανδημίας. Ωστόσο, όμως, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται τεστ, που γίνονται τα τεστ από τη ΣΚΟΜΗ και χρειάζεται και προσοχή σε ατομικό επίπεδο. Τώρα, στην υπόλοιπη Κρήτη, ας πούμε, τα Χανιά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μια μεγαλύτερη αυξητική... Τα Χανιά το πρόβλημα είναι στην πόλη μέσα. Τα Χανιά μέσα στην πόλη έχει και αυτό 17 ανά 100.000 κατοίκους, 17 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους και τα τελευταία εβδομάδα έχει 50% αύξηση αυτό. 50% αύξηση έχει η πόλη των Χανίων την τελευταία εβδομάδα. Η πόλη των Χανίων. Ενώ οι διάφορες άλλες μικρές πόλεις, ο Κίσαμος, ο Πλατανιάς, έχουν πολύ μικρά, 5,2-2,5 και τα υπόλοιπα από Κόρονα, Σκάνδανο, Σφακιά, Γάβδος, 0. Άρα λοιπόν το πρόβλημα εντοπίζεται στα Χανιά και εκεί πρέπει να δώσουμε τη βάση. Άρα η επιδημία στην Κρήτη έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους νομούς. Στο Ηράκλειο το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην ενδοχώρα, λιγότερο στην πόλη. Και στα Χανιά έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων κατά 50% στην πόλη των Χανίων και μικρότερη διασπορά στην ενδοχώρα. Ακριβώς. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Αστικές περιοχές είναι και το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Κοιτάξτε, υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις πάρει υπόψη σου και να κάνουν υπερμετάδοση και ξαφνικά να γεμίσει ένας χώρος και άλλα γεγονότα τα οποία δεν έχουν μεγάλη σημασία και πάνε σιγά σιγά και με μικρές... Δεν έχουμε επίσημη εξήγηση γι' αυτό. Απ' την άλλη μεριά, στο Ρέθυμνο, ας πούμε, εκεί που έχουμε, μέχρι τις 18 του μηνός, αυτά είναι στοιχεία της 18 του μηνός, είχαμε στα Ανόγια μια μεγάλη έξαρση, την οποία γι' αυτό και βάλαμε τα Ανόγια από μόνο του στο βαθύ κόκκινο, που σημαίνει σκληρό lockdown, όσο σκληρό μπορεί να είναι. Ο υπόλοιπος νομός έμεινε στο κόκκινο, δηλαδή με τα σχολεία ανοιχτά κτλ. Και συνεχίζει έτσι. Το Ρέθυμνο έχει 10% χιλιάδες κατοίκους, ο Μελοπόταμος έχει 7,9, ο Αγίος Βασίλειος 1,9 και μόνο το Αμάρι έχει 0. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν έχουμε περιοχές ένα ήπιο για τα χρήματα. Στην ολόκληρη την Κρήτη που θα μπορούσαμε να τις λέμε και COVID-free σε εισαγωγικά. Δηλαδή που να έχουν μην μια το μια άλλη πορεία επιδημιολογικά. Να μην το κάνουμε έτσι. Mm-hmm. Να πούμε ποιες περιοχές είναι, υπάρχει μεγάλο φορτίο και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ποιες περιοχές υπάρχει μικρότερο φορτίο και πάλι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το Λασίθι. Το Λασίθι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εκεί ο Άγιος έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το Λασίθι σχεδόν έχει ηρεμήσει μετά το lockdown που μπήκε για 3 εβδομάδες. Έχει ηρεμήσει. Ο Άγιος έχει 7,3 ανά 100.000 κατοίκους. Η Ιερά Πέτρα 2, η Σιτία 1,5. Για αυτή τη φάση της πανδημίας αμεληταία. Παράκληση τον πληθυσμό να το κρατήσει εκεί όσο μπορεί. Τις μασκούλες μας, τις αποστάσεις μας, τον τρόπο της καθημερινής, το σπίτι, ό,τι έχουμε πει για περιπτώσεις που υπάρχει διάδοση του κορονοϊού. Πάντως, θέλω να σας ευχαριστήσω ότι για πρώτη φορά ακούσαμε στοχευμένα στοιχεία και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, χωρίς να σημαίνει, και να το επαναλάβω και εγώ με τη σειρά μου, ότι οι περιοχές όπως η Βιάνος ή το Αμάρι, αλλά και η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου που έχουν μια καλή επιδημιολογική εικόνα, δεν μπορεί να αλλάξει. Είμαστε ένα νησί και οι μετακινήσεις σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπονται. Αυτό ήθελα να πω. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό, η συζήτηση που κάνουμε και η αξιολόγηση, την οποία την κάνουμε κάθε μέρα μεταξύ μας και μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε κάθε μέρα και ξέρουμε ποια περιοχή έχει μεγαλύτερο φορτίο και λιγότερο φορτίο και ανακοινώνεται και στις κυβερνητικές ανακοινώσεις κτλ. Έχει την έννοια όχι ενοχοποίησης κάποιου νόμου, γιατί ο ιός δεν χαρίζει κάστανο σε κανέναν, ούτε υπάρχει ο καλύτερος και ο χειρότερος, ο ένοχος και ο μη ένοχος. Είναι η προσοχή που πρέπει να δοθεί και βέβαια υπάρχει και το φαινόμενο της τύχης. Η υπερμετάδοση μπορεί να σου κάτσει οποιαδήποτε στιγμή, βεβαίως, χωρίς να φταίσει τίποτα. Από το τμήμα των γραφικών και μεγάλης παραγωγιάσης τα έχει αναλύσει με τέτοιο τρόπο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις καμπύλες σε επίπεδο Κρήτης, πώς κινείται η αυξητική και η πτωτική τάση του ιού από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και τις 22 Μαρτίου. Θέλω όμως να πάμε να δούμε τον χάρτη της Κρήτης. Από 1η Δευτέρου έως 22 Τρίτου έχουν καταγραφεί, με βάση, το τονίζω αυτό, τις επίσημες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, δηλαδή αυτή την ημερήσια αναφορά που γίνεται κάθε μέρα εκεί γύρω στις 5,5 με 6, έχουν καταγραφεί 2.924 μολύνσεις. Στην πρώτη θέση είναι η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου με 1.523. Στη δεύτερη είναι η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου με 712. Στην τρίτη τα Χανιά με 533. Και στην τέταρτη το Λασίθι με 156. Να πούμε ότι ουσιαστικά η αυξητική τάση των κρουσμάτων ξεκίνησε μέσα στο Δεκέμβριο από την περιοχή του Λασιθίου, όπου, αν θυμάστε, ξεκίνησαν και τα μέτρα στο Παλέκαστρο, εν συνεχεία στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο και σε ολόκληρο τον νομό. Για να πάρει σειρά η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, θυμόμαστε το σκληρό lockdown στο Δήμο του Ρεθύμνου και εν συνεχεία το μέτρα σε ολόκληρο τον νομό. Να φτάσουμε στο Ηράκλειο, που αμέσως μετά το Ρέθυμνο ακολουθεί την ίδια πορεία με τους άλλους δύο νομούς, την ώρα όμως που έχει ξεκινήσει η πτωτική τάση των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Εδώ βεβαίως υπάρχει ένα ερωτηματικό, ποιος είναι ο αριθμός των τεστ που γίνεται στο Λασίθι. Και το ίδιο διάστημα παρακολουθούμε ότι στα Χανιά υπήρχε μία τεράστια μείωση. Μία μείωση αντίστοιχη με αυτή που είχε το Λασίθι το καλοκαίρι. Μόλις άρχισαν να γίνονται πιο μαζικά τεστ στα Χανιά,
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θα τολμήσω να πω, να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αύξηση της διασποράς του κορονοϊού σε επίπεδο Κρήτης ανάμεσα στους 4 νομούς καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων με βάση τους αριθμούς των τελευταίων 7-8 ημερών, κύριε καθηγητά. Σωστά? Έτσι είναι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εδώ την επιδημιολογική καμπύλη της Κρήτης. Ξεκινάμε από την 1η Φεβρουαρίου, βλέπετε τους αριθμούς των κρουσμάτων, για να βλέπουμε διαρκώς μία ανωδική τάση. Όταν βλέπετε την καμπύλη να πέφτει, είναι κυρίως Κυριακή ή Δευτέρα. Τι σημαίνει αυτό? Κυριακή ή Δευτέρα γίνεται το 1 τέταρτο των ημερήσιων ελέγχων, άρα η καμπύλη πέφτει. Όμως, αν δούμε τον αριθμό των ελέγχων μέσα στην λεγόμενη εργάσιμη εβδομάδα, βλέπουμε ότι διαρκώς υπάρχει μία αυξητική τάση για να φτάσουμε στο διάστημα 21 με 22 Φεβρουαρίου, που βλέπουμε αυτήν την τεράστια αύξηση, πάντοτε με βάση τα δεδομένα της Κρήτης. Εδώ βλέπουμε μία κάμψη. Είναι η κάμψη, είναι η περίοδος που τα μέτρα ισχύουν και είναι πολύ σκληρά και έχουν περάσει και 2 εβδομάδες στο Ρέθυμνο και το Λασίθι. Στο Λασίθι, μάλιστα, έχει περάσει 1 μήνας. Για να φτάσουμε στην 8η Μαρτίου, όπου βλέπουμε ξανά μία ανωδική τάση της επιδημιολογικής καμπύλης, βλέπουμε αυτό που λέτε πολύ συχνά, κύριε καθηγητά, ότι ο ιός κάνει κάποιες διακυμάνσεις με εκθετική μορφή και κάνει και κάποιες πτώσεις, κάποιες μειώσεις των κρουσμάτων μέσα στην γενικότερη εκθετική μορφή που υπάρχει σε αυτό το κύμα της επιδημίας. Και φτάνουμε στην περίοδο που διανύουμε και έχουμε αυτό το ρεκόρ της 19ης Μαρτίου με 116 ημερήσια κρούσματα στην Κρήτη, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη της επιδημίας στο νησί. Αυτή η καμπύλη, κύριε καθηγητά, είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη καμπύλη του Νοεμβρίου, που επίσης είχαμε το λεγόμενο δεύτερο κύμα. Και βλέπουμε ότι την τελευταία εβδομάδα αρχίζει ο νομός Χανίων να ανεβαίνει, να υπάρχει μια σταθεροποίηση στο Ηράκλειο και μια πτωτική τάση σε Ρέθινο και Λασίθι. Αυτή είναι η καμπύλη της Κρήτης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, να δούμε και τον κάθε νομό ξεχωριστά. Πάμε να δούμε τον... βλέπουμε τα Χανιά. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τα Χανιά. Αν δείτε στην προηγούμενη ακριβώς διαφάνεια... Λοιπόν... εκεί να δούμε ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες τα κρούσματα είναι περίπου στα 100. Mm-hmm. Είναι κατά 2 εβδομάδες στα 100. Φτάνουν μέχρι 116 στην προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. από 100 έως 116, 16% αύξηση. Αυτό δεν είναι εκθετική αύξηση, είναι μια αύξηση ήπια, θα έλεγα, η οποία ωστόσο έχει τις επιπτώσεις της. Απλώς να πούμε ότι υπάρχει μια... δείχνει κάποια σημεία σταθεροποίησης. Μάλιστα. Παρόλο που τώρα δεν είναι δόκιμο σκηνοθετικά, είστε πλάτη στην... Ναι, συγγνώμη. Όχι, όχι. Τώρα φτιάξαμε το... Νομίζω ότι κάνουμε μια προσπάθεια για να φτιάξουμε το πλάνο για να είναι πιο λειτουργικό και για τους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Πάμε να δούμε στο τα Χανιά και νομίζω ότι αποτυπώνεται αυτό που λέμε. 1η Φεβρουαρίου τα Χανιά ξεκίνησαν με 2 κρούσματα. Για να φτάσουν στη σημερινή ημέρα με 32 κρούσματα και βλέπουμε ότι σε όλες τις λεγόμενες καθημερινές ημέρες το τελευταίο διάστημα δεν έχουν πέσει κάτω από 20. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων πληθυσμιακά είναι πολύ μικρότερη από την Πληθυσμιακή Ενότητα του Ηρακλείου. Άρα τα Χανιά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οδηγούν την επιδημία σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε να δούμε τον επόμενο νομό. Ρέθυμνο. Βλέπουμε ότι εδώ στο Ρέθυμνο τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ξεκίνησε το τρίτο λεγόμενο κύμα της επιδημίας σε επίπεδο Κρήτης τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου. Εκεί που βλέπουμε το 42 και το 36 είναι οι 2 ημερομηνίες όπου λαμβάνονται τα πρώτα μέτρα για το Δήμο Ρεθύμνου, εδώ όλα τα μέτρα συνολικά για το Ρέθυμνο, και βλέπουμε ότι μετά από αυτά τα μέτρα υπάρχει μία μείωση, μία πτωτική τάση των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου με μικρές διακυμάνσεις ή αλλιώς μικρές αναζωπυρώσεις, και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα όπου το Ρέθυμνο έχει 5 κρούσματα. Άρα βλέπουμε ότι εδώ η εκθετική μορφή του ιού ξεκίνησε τις πρώτες ημέρες του Φλεβάρι και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, αλλά με πτωτικές τάσεις, και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα.
Πάμε στην υπόλοιπη, στον άλλο νομό, στο Ηράκλειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, καθηγητά, στο Ηράκλειο βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε στο πικ της επιδημίας. Όμως, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, θέλω να τα πούμε όλα μαζί αφού καθίσω στο τραπέζι. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μία σταθεροποίηση και μία ελαφρά πτώση των κρουσμάτων του Ηρακλείου. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 20 Μαρτίου φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το λεγόμενο επιδημιολογικό κύμα που χτυπάει με πιο δυναμικό τρόπο την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Και πάμε στο Λασίθι. Το Λασίθι ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου με τα 23, στις 2 Φεβρουαρίου με τα 23 κρούσματα. Είναι τότε που τίθεται σε ισχύ όλα τα μέτρα στον Άγιο Νικόλαο. Είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα η κατάσταση με το Παλαίκαστρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πικ του Λασιθίου είναι τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, από 1η Φεβρουαρίου μέχρι εκεί κάπου στις 6, 7, 10 Φεβρουαρίου. Βλέπουμε ότι μέσα στο Μάρτιο κάνει μια ανωδική τάση η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου όσον αφορά τον κορονοϊό και βλέπουμε σιγά σιγά ότι η πτωτική τάση είναι δεδομένη.